Διαστάσεις παίρνει το θέμα της μαύρης τρύπας των 300.000 και πλέον ευρώ που βρέθηκε στα ταμεία της ΠΑΕ. Μετά από τη χρήση της επιταγής από τον πρόεδρο της ΠΑΕ Παναγιώτη Μποτσιβάλη, που αφορούσε σε δόση του ΟΠΑΠ από την περίοδο 10-11 και εισπράχθηκε την περίοδο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των πρώην και νυν διοικούντων. Ήδη έχουν γίνει ορισμένες επαφές ανάμεσα στους δύο άνδρες, χωρίς ωστόσο να υπάρξει αποτέλεσμα. Με τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Δημήτρη Καραγιάννη, να επιμένει, ζητώντας εξηγήσεις, αλλά κυρίως την επιστροφή του ποσού από τον κύριο Μποτσιβάλη, που με την σειρά του υποστηρίζει πως δαπανήθηκε σε ανάγκες της ομάδας. Οι Ερυθρόλευκοι σε μια κρίσιμη στροφή του πρωταθλήματος θα επιδιώξουν το διπλό την Κυριακή στην Καλυθέα για βαθμολογικούς αλλά και ψυχολογικούς λόγους, αφού ενδεχόμενο νέο στραβοπάτημα ίσως φέρει ακόμη πιο μακριά τον στόχο της ανόδου. Υποψηλόβροχο πραγματοποιήθηκε η σημερινή προπόνηση, η οποία έκρυβε από τη μία ευχάριστα και από την άλλη δυσάρεστα νέα. Τα ευχάριστα έχουν να κάνουν με τον Ματίας Μπολάτη, ο οποίος θα είναι όπως όλα δείχνουν σε θέση να βοηθήσει την ομάδα του την Κυριακή. Αντίθετα, εκτός μάχης θα βρίσκεται ο Γκούντο Ολίσε, ο οποίος χάνει το μάτς της Κυριακής στην Καλυθέα προκειμένου να αποθεραπευτεί. Εκτός πλάνων θα βρίσκεται και ο τιμωρημένος Δημήτρης Τσιάτσιος.